Για επόμενη εκπομπή ακολουθούν τα news από τα Lidl. Καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος από τα news από τα Lidl. Όπως ξέρετε, εδώ βλέπουμε ότι χαζά, αλλά και σοβαρά news γίνονται αυτόν τον καιρό. Όμως πριν πάμε στο βίντεο, αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, πατήστε ένα subscribe να πάμε 10.000 και γράψτε στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσω αυτήν την σειρά. Για πρώτο νέο για σήμερα έχουμε ότι ο YouTuber ηλεκτρίστηκα αλλιώς και MariosGlik έφαγε μπαν από το YouTube χωρίς να ξέρει καν τον λόγο. Επίσης λέει ότι έφαγε εξαιτίας από κάποια συγκεκριμένα shorts τα οποία είχα αντιγράψει κι εγώ για να πάρω free subscribers και αναγκάστηκα να τα σβήσω, οπότε τελικά για μαλλί πήγαμε και βγήκαμε κουρεμένοι. Bruh. Όπως και να έχει, μπορείτε να του κάνετε ένα subscribe στο καινούριο κανάλι που έκανε. Για επόμενο, έχουμε ένα δυσάρεστο νέο που πολλοί ξέρετε, πέθανε ο YouTuber Eazy Purple μόλις στα 30 χρονών από καρδιακό πρόβλημα από ό,τι ξέρω, και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν fake news, αλλά βγήκε η γυναίκα του και ανέβασε story από το προφίλ του και είπε ότι πέθανε. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνούσα με τα στυλ βίντεο και τις απόψεις αυτού του YouTuber, αλλά όπως και να έχει, σε κανέναν δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Για επόμενο έχουμε πάλι ένα νέο για τον Βελόπουλο που έχει γίνει viral αυτόν τον καιρό, που αυτήν την φορά έπιασε και τους YouTubers στο στόμα του. Δείτε τι είπε. Αυτοί οι YouTubers, οι influencers, πώς λέγονται, που βγάζουν μαύρα λεφτά, γιατί δεν τους κυνηγάτε? Ξέρετε πόσα λεφτά βγάζουν αυτοί? Εκατομμύρια. Το έχετε καταλάβει? Μάγκες έγιναν και οι YouTubers εγκληματίες. Κρίμα που ήθελα να γίνω YouTuber όταν μεγαλώσω, αλλά καλύτερα να μην μιλάω πολύ, γιατί το Esuru ελέγχει και τα βίντεο στο YouTube. Και σε σχέση με το Esuru, σίγουρα ξέρετε ότι κάλεσε 3 γνωστούς trappers για να απολογηθούν για τους στίχους των τραγουδιών τους. Τι φάση, όλους φυλακή θα τους βάλει ο Βελόπουλος? Και μιας και μιλάμε για trappers, σε λίγες μέρες βγαίνει η ταινία του Light No Cup που περιέχει 2 χρόνια από την ζωή του Light και το ξύλο στα Mad Awards. Πάμε να δούμε τι είπε ο Light για τον Snik για τα Mad Awards. Ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό που είναι εκεί πέρα μέσα αυτό το πράγμα είναι γιατί όταν συνέβη το σκηνικό στα Mad VMA's, είχα βγει πάνω στο stage και είχα πει «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον κόσμο». Χίλια συγγνώμη σε όποιον το είδε. Είχε βγει μετά ο Μαν. Και ο χέρι απλώνεται, θα κόβεται, γιατί εμείς είμαστε... Και λέω ρε μαλάκα, τρέλα στην τρέλα. Τύπο, ο Μαν είπε ότι εγώ του επιτέθηκα και αυτός αμήνθηκε. Και έδειξε το βίντεο από εκεί που τρώει την μπουνιά. Τίποτε, όλα ξεκίνησαν εκεί πέρα και λέει «Δεν ξεκίνησα κάποιο καυγά, θα σας δείξω και το επόμενο βίντεο». Ο Μαν, εκεί που κάθομαι με την κοπέλα μου, έρχεται και μου επιτίθεται. Κοίτα, και αυτό έμεινε στην ιστορία, γιατί αυτό παίζανε και τα κανάλια. Δηλαδή. Και αυτός νόμιζε ότι ήταν οι κάμερες των VMAs. Οπότε μιλάει και στην κάμερα του ντοκιμαντέρ. Μιλάει στην κάμερα. Μπρο, κάνει. Μεταξύ μας συμφωνώ με τον Light, γιατί αν δεν τον έκανες τίποτα, δεν θα ερχόταν να σου σκάσει μπουκέτο χωρίς λόγο. Ενώ πρώτα έβαλες τους φουσκωτούς να τον βαρέσουν, και δεν φτάνει που τρως το μπουκέτο, βάζεις και τον YT να ξαναβαρέσει τον Light. Οι Sneak fans θα κάνουν unsubscribe. Τέλος πάντων, νομίζω ξεφύγαμε πολύ από το θέμα. Όπως ξέρετε, πριν κάποιες μέρες βρέθηκαν στο ring ο Mike Tyson και ο Jake Paul και το μάτς ήταν πιο στημένο και από το Survivor. Εν τω μεταξύ, υπάρχει άτομο που να βλέπει ακόμα Survivor? Bruh. Μετά από 3 μήνες που παίρνουν τα κανάλια free τηλεθέαση, συνελήφθη το άτομο για την δολοφονία 6 παιδιών, αν δεν κάνω λάθος, αλλά καλύτερα να μην πω το όνομά του. Πάντως, πρώτη φορά βλέπω να κατηγορείται κάποιος για 6 φόνους και να μην μπαίνει φυλακή απευθείας. Πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. TikTok. Παγωτό, καίγομαι για εσένα, καίγομαι για εσένα. Παγωτό, παγωτό. Για επόμενο νέο έχουμε την πιο σημαντική πληροφορία, οι YouTubers GL Show κάνουν ακόμα βίντεο για 5χρονα. Δείτε ποια TikToker έγινε viral αυτές τις μέρες. Ποιος ελά το χύσω λίγο, θέλετε λίγο χύσιμο? Για γαμίση είναι όλοι, για σκληρό γαμίση, όπα. Έλα μιλήσει με την πούτσα μου, η πούτσα μου θα σου λύσει κάθε απορία. Bruh. Για τελευταίο νέο για σήμερα έχουμε ότι ο Τάκης Τσουκαλάς, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο, έβρισε τον εαυτό του. Εγώ θα μιλάω μόνο έτσι. Μπρα γαμίσου εσύ. Τι είπε, τι είπες? Ο τύπος μάλλον έχει πρόβλημα με τα αυτιά, γιατί έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι δεν ακούει. Αυτά για σήμερα, δεν έχουμε άλλα. Ό,τι να είναι news, πατήστε ένα like για να προωθήσει ο αλγόριθμος περισσότερο αυτό το βίντεο και κάντε και ένα subscribe για να συνεχίσω αυτά τα βίντεο.